Θα ασχοληθούμε με την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, Διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και υπεύθυνος Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στην Crete TV. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σας πω ότι θα σας μιλήσω, επειδή το θέμα, όταν έχουμε σεισμούς οι οποίοι είναι στο χερσαίο περιβάλλον και είναι πολύ κοντά σε αστικά κέντρα, όπως είναι στην περίπτωση αυτή, ναι, τότε έχουμε ένα πρακτικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο θεωρητικό. Θα σας μιλήσω λοιπόν ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, που είναι επίσημη επιτροπή του κράτους, ναι, για το θέμα αυτό, γιατί άπτεται και κοινωνικών ζητημάτων, ανησυχεί ο κόσμος. Ακριβώς. Το γνωρίζω και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Κύριε Παπαδόπουλε, φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα της τελευταίας εβδομάδος στην Κρήτη. Σεισμοί που επηρεάζουν, που γίνονται αισθητοί στην Κρήτη. Να υπενθυμίσω, 4 Ιουνίου 4,6 Ρίχτερ. Σωστά. Βεβαίως. Και σήμερα 3,9. 3,9 το πρωί το ξημέρωμα, αλλά σε όλο αυτό το διάστημα που έχει μεσολαβήσει, ο Εγκέλαδος δεν είχε ξεχάσει την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, γιατί ναι, εκεί εντοπίζονται οι εστίες. Συνεχώς γινόντουσαν σεισμοί με μικρότερα μεγέθη από αυτά που αναφέραμε μόλις τώρα. Η εντύπωση την οποία έχω αποκομίσει μελετώντας αυτή τη σεισμική ακολουθία σεισμών είναι ότι πιθανώς αυτός ο δυνατούτσικος, επιτρέψτε μου να τον πω, σεισμός που έγινε στις 4 του μηνός, 4 Ιουνίου, πιθανώς λέω να ήταν ο κύριος σεισμός, και αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει μέχρι τώρα, περιλαμβανομένου του πρωινού 3,9 και 2-3 ακόμα που μεσολάβησαν τις επόμενες ώρες μέχρι τώρα που μιλάμε, με μικρότερο όμως μεγέθη, όλοι αυτοί να αποτελούν μετασεισμούς εκείνου της 4ης Ιουνίου. Το λέω με μια επιφύλαξη, διότι ξέρετε, στα φαινόμενα αυτά οι αβεβαιότητες είναι πολλές. Μιλάμε λοιπόν περισσότερο με πιθανότητες παρά με απόλυτες βεβαιότητες. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Μάλιστα, δηλαδή, ναι, ότι ήταν ένας κύριος σεισμός και ακολουθείται από τους μετασεισμούς. Το πιθανότερο, όχι το μόνο σενάριο και το μόνο βέβαιο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε παρόμοιες περιπτώσεις εκφράζουμε και βεβαιότητα. Μπορούμε να εκφράσουμε. Ναι. Ακριβώς. Ωραίο το ερώτημά σας, διότι και αυτό έχει πρακτικό ενδιαφέρον και κοινωνικό, να ξέρει ο κόσμος τι βρίσκει μπροστά του. Εκείνο λοιπόν το οποίο μπορούμε να πούμε, απαντώντας το ερώτημα αυτό, είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες, το σενάριο που σας αναφέρω, να είναι το ορθό, να είναι το πραγματικό σενάριο και να μην είναι μόνο ένα υποθετικό. Όμως, ακόμα το θέμα δεν έχει κλείσει. Είμαστε μόνο μερικές μέρες μετά το 4,6. Είναι απολύτως φυσιολογικό όμως να έχουμε αυτές τις σεισμικές δονήσεις. Πρέπει να σας αναφέρω κάτι. Εδώ οι εστίες των σεισμών δεν είναι σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι συνήθως, ναι, οι σεισμοί που γίνονται αισθητοί στην Κρήτη. Είναι επάνω στο χερσαίο τμήμα του νησιού. Εντοπίζονται οι εστίες πολύ κοντά στο Αρκαλοχώρι, λίγο βορειότερα και βορειοδυτικά μπορώ να πω, και γι' αυτό γίνονται αρκετές από αυτές τις δονήσεις εστές και στο Ηράκλειο. Κύριε Παπαδόπουλε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, προέρχονται, ναι, από συγκεκριμένο ρήγμα? Όταν υπάρχει μια σεισμική δραστηριότητα πάντα υπάρχει κάποιο ρήγμα. Ναι. Δεν το γνωρίζουμε, να σας το περιγράψω ακριβώς, δεν είναι δηλαδή από τα μεγάλα ρήγματα που τα γνωρίζουμε από χρόνια, έχουν μελετηθεί, ίσως στο μέλλον να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως υπάρχει κάποιο ενεργό ρήγμα το οποίο εμφανίζει αυτήν την σεισμική δραστηριότητα. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω γράψει τη σεισμική ιστορία της Κρήτης σε βιβλίο, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο βιβλίο κάνει διεθνή σταδιοδρομία στα επιστημονικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδος. Θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό, δεν το λέω για να διαφημίσω το βιβλίο μου. Θέλω να σας πω ότι έχω μελετήσει πολύ καλά την ιστορία τη σεισμική της Κρήτης και δεν έχω βρει, δεν θυμάμαι, δεν εντοπίζω, ναι, ισχυρό σεισμό που να έχει γίνει από την ίδια περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη δεν μπορεί να γίνει στο μέλλον. Όμως είναι μια επιπλέον ένδειξη υπέρ του πιθανού σενάριου που σας είπα προηγουμένως.
Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ξεπεράσει την μία κόκκινη γραμμή από την αξιολόγηση που κάνουμε. Δεν έχει ανάψει δηλαδή το κόκκινο φως, το οποίο λέει προσοχή τώρα, λαμβάνουμε μέτρα, μπορεί να γίνει ισχυρότερος σεισμός. Δεν την έχουμε ξεπεράσει αυτή την κόκκινη γραμμή και γι' αυτό έχω μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε ποιες περιπτώσεις, κύριε Παπαδόπουλε, την περνάμε αυτή την κόκκινη γραμμή? Ωραία, να το δούμε και αυτό. Όταν η σεισμική δραστηριότητα η οποία μας απασχολεί αρχίζει και εμφανίζει τα χαρακτηριστικά των προσεισμών. Εάν όλοι αυτοί οι σεισμοί που έγιναν από τις αρχές του μήνα μέχρι τώρα είχαν τα χαρακτηριστικά των προσεισμών, τότε θα ήμασταν πολύ σκεπτικοί και θα λέγαμε εδώ έχουμε χαρακτηριστικά προσεισμών, άρα πολύ πιθανό να γίνει και ακόμα ισχυρότερο σεισμός. Χαρακτηριστικά προσεισμών, δηλαδή? Τα χαρακτηριστικά των προσεισμών, διότι οι προσεισμοί έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους ξεχωρίζουν τόσο από τους συνηθισμένους σεισμούς που γίνονται σε μία περιοχή, ναι, τους ξεχωρίζουν όμως και από τους μετασεισμούς. Γι' αυτό λέω ότι κλείνω υπέρ της άποψης ότι μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη μία μετασεισμική ακολουθία. Να μας πείτε ένα-δύο χαρακτηριστικά προσεισμών. Βεβαίως. Εκείνα τα χαρακτηριστικά των προσεισμών, τα οποία πολλοί μας απασχολούν και τα λαμβάνουμε υπόψη όταν τα εντοπίζουμε, είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία αύξηση του πλήθους των σεισμών όσο περνάει ο χρόνος. Όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή, τόσο περισσότεροι σεισμοί γίνονται. Δεν είναι ακριβώς έτσι εδώ. Δεύτερον, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνουν τα μεγέθη των σεισμών. Ούτε και αυτό. Από τις 4 έκτου και μετά δεν έχει γίνει κανένας μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος είναι ο 3,9, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι, και υπάρχουν και άλλα που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα είναι πολύ τεχνικά τα θέματα και δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά σας είπα τα δύο βασικά. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα βλέπουμε είναι μάλλον υπέρ της άποψης ότι πρόκειται για μετασεισμούς παρά για το ότι πρόκειται για προσεισμούς. Έτσι λοιπόν δεν κρίνω ότι έχουμε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή και θα πρέπει να σας πω ότι πολλά χρόνια με τους συνεργάτες μου έχουμε μελετήσει προσεισμικές ακολουθίες και στην Ελλάδα και στη Χιλή και στην Ιταλία και στην Ιαπωνία. Έχουμε μεγάλη εμπειρία όπως και άλλοι βεβαίως ξένοι συνάδελφοι. Το γνωρίζουμε το θέμα και το παρακολουθούμε με πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε έχουμε να κάνουμε με μια φυσιολογική μετασεισμική δραστηριότητα, με μετασεισμούς οι οποίοι είναι διαχειρίσιμοι και με τον μέχρι κύριο Παπαδόπουλο έτσι, βέβαια να δηλώνει καθησυχαστικός. Μέχρι αυτή τη στιγμή έτσι εμφανίζονται τα πράγματα. Μάλιστα. Γιατί το λέω μέχρι αυτή τη στιγμή? Γιατί οι αβεβαιότητες είναι μπροστά, σε όλα τα φαινόμενα επεμβαίνουν αβεβαιότητες. Το πρωί ήθελα να δω τον καιρό και είδα στα site 75% πιθανότητα για βροχή. Δεν έλεγε 100%. Τώρα πριν από λίγο από την Αθήνα που σας μιλάω, μπουμπουνίζει, ψιλοβρέχει, 75%. Άρα και με τα σεισμικά φαινόμενα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με πιθανότητες. Το πιθανότερο λοιπόν σενάριο, και κλείνω για να μην σας κουράζω άλλο, είναι ότι μάλλον πρόκειται για μετασεισμούς. Εάν με ρωτήσετε με ποια πιθανότητα δίνω αυτό το σενάριο, δεν είμαι απολύτως έτοιμος να σας πω ένα νούμερο, 75, 85, 95, είναι 70, είναι 80%, είναι αρκετά σημαντικές οι πιθανότητες σε κάθε περίπτωση υπέρ αυτού του σενάριου. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν μας κουράσατε καθόλου, ιδιαίτερη τιμή για μας η συνομιλία μαζί σας και με και το καλό μου να τα ξαναπούμε. Και βεβαίως πάντοτε συγκινούμε όταν έρχομαι σε έμεση επαφή με αυτό το ιστορικό νησί, με τη μακραίωνα ιστορία. Σας ευχαριστούμε. Μελετώντας τους σεισμούς της Κρήτης από τη μινωική εποχή και μετά, γνωρίζω πολύ καλά την τεράστια ιστορία αυτού του νησιού και πάντα συγκινούμε. Σας ευχαριστούμε. Και με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση απάντησα στα ερωτήματά σας. Και με το καλό να τα πούμε και να σας φιλοξενήσουμε και διαζώσεις. Και από κοντά με πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν,